Ένα διαφορετικό ημερολόγιο αυτής της κυβέρνησης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχει κρατήσει ο Στέλιος Κούλογλου. Πριν από λίγες μέρες πήραμε αυτό το βιβλίο στα χέρια μας, που το έχει γράψει ως ένα είδος ημερολογίου, η βίβλος του Μωυσή, έργα και ημέρες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που συνοδεύεται από 25 αγελιογραφίες του Γιάννη Δερμεντζόγλου και το προλογίζει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Καλησπέρα, κύριε Κούλογλου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, με το χιούμορ που έχετε, καταλαβαίνω ότι τον τίτλο για τη βίβλο του Μωυσή τον εμπνευστήκατε στη σελίδα 43, 6 Τετάρτου, είναι Απρίλιος του 20, δηλαδή έχει ήδη έρθει και στις δικές μας πόρτες και τις έχει χτυπήσει η πανδημία. Οι Εβραίοι χρειάστηκε να περάσουν την Ερυθρά Θάλασσα για να ξεφύγουν από τους Αιγύπτιους. Ο Κυριάκος καλείται ως νέος Μωυσής να βρει λύσεις εκεί που οι άλλοι βρίσκουν αδιέξοδα και να οδηγήσει έτσι έναν τυραννισμένο λαό στη γη της Επαγγελίας. Γράφει το φιλοκυβερνητικό Liberal, είναι εκείνης της ημέρας το γεγονός. Βεβαίως έχει πολύ χιούμορ αυτό το βιβλιαράκι. Μη φανταστείτε ότι είναι μια πολιτική καταγγελία. Δεν είναι όμως τυχαίο ότι εδώ, σε αυτές τις πλάκες που βλέπετε, πώς κρατούσε ο Μωυσής, όλα τα κεφάλαια είναι επικοινωνία, 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 σε σημείο που να σκέφτομαι ότι εσάς έχει αντιγράψει το εδώ πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, γιατί τον τελευταίο καιρό λένε πως τα πάντα είναι επικοινωνία σε αυτή την κυβέρνηση. Εντάξει, νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι, ότι η κυβέρνηση αυτή δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και είναι ίσως και ο μόνος τομέας που τα έχει καταφέρει καλά. Αν έδινε σημασία στην επικοινωνία, δεν θα γινόταν το πανηγύρι στην Ικαρία, κύριε Κούλογλου? Δεν θα τους ξέφευγαν, θέλουν να πω, τέτοια πράγματα? Ξέρετε, εκτός από την επικοινωνία υπάρχει η αλαζονία. Και όταν θεωρείς ότι μπορείς όλα να τα γυρίσεις επικοινωνιακά, να τα συγκαλύψεις, να μην περάσουν στα μέσα ενημέρωσης, μπορείς να υποπέψεις σε λάθη αλαζονίας. Αυτό έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω. Και πράγματι, όχι τα δικά σας τα κανάλια, γιατί τα κανάλια τα περιφερειακά λένε την αλήθεια, αλλά τα κανάλια τα πανελλαδικά, την πρώτη μέρα της Ικαρίας, δεν προβάλλανε το περιστατικό. Αυτό είναι αλήθεια. Επομένως υπήρχε... Και έδειξαν μια θολή φωτογραφία, ούτε καν το βίντεο που υπήρχε. Και υπήρχαν και οδηγίες να μην προβληθεί σχεδόν τίποτα στα δελτία. Αυτό ακολουθήθηκε μέρη, αλλά παίξανε μεγάλο ρόλο και τα περιφερειακά κανάλια και τα site τα ανεξάρτητα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε γνωστή η πληροφορία. Άλλες πληροφορίες στο παρελθόν έχουν περάσει, δεν έχει δοθεί η σημασία που θα μπορούσε να έχει δοθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το βιβλιαράκι να δούμε το περιεχόμενο. Με τι διάθεση το γράψατε? Κοιτάξτε, το έγραψα... Υπήρχε και μια σατυρική ματιά, αυτό εννοώ. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μα έτσι είστε και ως άνθρωπος. Πέρα από το σατυρικό τίτλο, στην αρχή μου έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν κινήσεις της κυβέρνησης αμέσως μετά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές που μου φαινόντουσαν τελείως ανακόλουθες με τις προεκλογικές εξαγγελίες. Τι εννοώ δηλαδή. Πείτε μας καραμπινάτες περιπτώσεις. Υπήρχε προεκλογική εξαγγελία ότι θα έχουμε ένα μικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα. Και βγαίνει ένα από τα μεγαλύτερα κυβερνητικά σχήματα της μεταπολίτευσης, το οποίο και με τους ανασχηματισμούς τους επόμενους έγινε ακόμα το μεγαλύτερο, που κάνει τελείως αντίθετη, διότι περιμέναμε όλοι τουλάχιστον αυτά τα πράγματα να τα έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Βλέπω, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις επόμενες μέρες, στις 10 μέρες μετά τις εκλογές, θυμάστε ότι είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία με το Μάτι, τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης έλεγε τότε ότι αυτοί οι άνθρωποι υπεύθυνοι της τραγωδίας δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα κοιμόνται τα βράδια. Και ο επικεφαλής της Ελλάς που χειρίστηκε την ιστορία στο Μάτι διορίζεται Γενικός Γραμματείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Ο κύριος Τσουβάλλας. Στο Τσοχοίδη, δηλαδή 10 μέρες μετά. Και λες τώρα καλά, κάτσε εδώ, εντάξει. Όλες οι κυβερνήσεις, δυστυχώς, και όλα τα κόμματα, άλλα λένε πριν από τις εκλογές και άλλα κάνουν μετά. Αλλά εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ κραυγαλαίο για, για πράγματα που είχαν πάρει μεγάλη συμβολική αξία, όπως είναι το Μάτι ή όπως είναι η άλλη υπόσχεση ότι το Πολυτεχνείο της Αθήνας θα γίνει μέρος του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο παρατήθηκε από τις πρώτες μέρες και φυσικά δεν έχει γίνει. Τότε ήταν μια ότι θα αλλάξουμε όλο το κλίμα, τελείωσε η παρανομία, η παραβατικότητα κτλ. Θα το κάνουμε το Πολυτεχνείο Μουσείο. Δεν έγινε ποτέ. Τέτοια πράγματα με όθησαν μαζί με ορισμένες δηλώσεις που έβρισκα σχεδόν. Έχετε σταχυολογήσει πολύ πράγμα εδώ, από δηλώσεις, από εμφανίσεις, από πρωτοσέλιδα. Ναι, όταν λέει, ξέρω εγώ, ο κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε, ότι τι τα θέλετε και τα λεφτά, παραπάνω από 300 ευρώ το μήνα, χοντρίνεται, ας πούμε. Εγώ έχω πέσει σε άλλη ατάκα του Γεωργιάδη, οι μάσκες είναι επικίνδυνες και μόνο για ασθενείς. Καλά, τέτοια πάρα πολλά, αλλά τα οποία έχουν και μια και μεγαλύτερη αξία. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, πάει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει στον δήμαρχο, σε έναν δήμαρχο στα Ξηνά Νερά, ας πούμε, ότι θα πρέπει να δώσει τη δημοτική επιχείρηση στον ιδιώτη που τη θέλει. Γιατί εγώ σε εξέλεξα δήμαρχο. Τέτοια πράγματα, τα οποία μου κάνουν πολύ εντύπωση. Ωραία, και θα πει τώρα κάποιος που μας βλέπει, ωραία ρε παιδιά, το έχει πάρει ο Πολύζος, το έχουν πάρει άλλοι 50, 100, 200, 300 άνθρωποι. Εμείς πώς θα το πάρουμε αυτό το βιβλιαράκι? Τώρα ούτε εκδηλώσεις γίνονται, ούτε τίποτα. Κοιτάξτε, έγινε μια εκδήλωση χτες με αφορμή το βιβλίο με τον, τον Ευκλήδιο Τσακαλώτο που είχε γράψει και τον πρόλογο και κάναμε μια πρώτη συζήτηση για αυτά. Τώρα λόγω της πανδημίας έχουμε δυστυχώς πέσει σε αυτή την κατάσταση με τα κλειστά βιβλιοπωλεία κτλ. Μετά διακινείται μόνο... Άρα θα κυκλοφορήσει αυτό στα βιβλιοπωλεία. Και θα βρεθεί στα βιβλιοπωλεία. Ωραία. Κοιτάξτε, η ελληνική περιφέρεια έχει στο μεγαλύτερο μέρος σε ανοιχτά βιβλιοπωλεία. Δηλαδή η Θεσσαλία έχει ανοιχτά. Άρα φαντάζομαι μέσα στο Μάρτιο, Απρίλιο θα βρει ένα δίκτυο διανομής αυτό το βιβλίο και θα φτάσει. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πώς το έχετε παρακάνει με την υπόθεση Λιγνάδη? Και δεν είναι αν λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν μπορεί αυτό να είναι πεδίο αντιπαράθεσης. Γιατί είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Θέλω να πω, το έλεγε πριν ο κύριος Κίρτσος από εσάς, ότι στο Εθνικό Θέατρο δούλεψε και επί των ημερών σας. Το καλοκαίρι σκηνοθέτησε τη Λιδία Κονιόρδου, που υπήρξε υπουργός πολιτισμού. Αν είχατε όλοι τόσο καλή γνώση και λέτε ότι έκανε τα στραβά μάτια η σημερινή κυβέρνηση, πώς συνεργαστήκατε κι εσείς επί των ημερών σας? Σκηνοθέτησε επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, έπαιξε στο Εθνικό? Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Λιγνάδης είναι ηθοποιός ή σκηνοθέτης και σκηνοθέτησε με διάφορους. Το θέμα είναι ότι υπήρχε ένας διαγωνισμός για την που δεν έγινε, λέτε. Μα εσείς δεν αναδεικνύετε την κατάργηση του διαγωνισμού και την απευθείας ανάθεση, ας το πούμε, τον απευθείας διορισμό. Αυτό αναδεικνύεται, όχι, αναδεικνύεται μια απόπειρα συγκάλυψης για το ποιος ήταν ως άνθρωπος ο Λιγνάδης, ότι ήταν ένα κακοποιό στοιχείο, παιδεραστής, παιδόφιλος και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό αναδεικνύει η πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αν η κυρία Μενδώνη είχε σεβαστεί τους κανόνες και τον κανονισμό και άφηνε το διαγωνισμό να εξελιχθεί και να επιλεγεί αυτός που θα, με βάση τα κριτήρια του διαγωνισμού, θα μπορούσε να πει ότι δεν τον εξελέγει, δεν τον έβαλα εγώ, η Επιτροπή του Διαγωνισμού τον εξέλεξε. Μα δεν θα φωτιζόταν αυτή η πλευρά του έτσι κι αλλιώς, ακόμη και αν συνέβαινε έτσι. Εσείς λέτε ότι μπορούσε να είναι και εκτός. Το μεγαλύτερο σφάλμα της κυβέρνησης δεν είναι τόσο ότι δεν μπορούσε να ξέρει, σίγουρα ήταν γνωστό ότι στους καλλιτεχνικούς κύκλους, αλλά φυσικά η έκταση δεν ήταν γνωστή, δεν ήταν κανείς στην κρεβατοκάμαρά του. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που γίνεται
που ξεσπάει το σκάνδαλο και γίνεται μια συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης του σκάνδαλου. Μάλιστα. Άρα εσείς μιλάτε για το χρονικό αυτών των 15 ημερών που αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και καμιά φορά η απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου είναι πιο σημαντική από το σκάνδαλο ή έχει μεγαλύτερες πολιτικές επιπτώσεις από το σκάνδαλο. Ο πρόεδρος Νίξον αναγκάστηκε να παραιτηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1974 για το σκάνδαλο του Watergate. Mm-hmm. Δεν παραιτήθηκε τόσο για το ίδιο το σκάνδαλο, δηλαδή τη διάρρηξη. Παραιτήθηκε για την προσπάθεια που έκανε το συγκάλυψη. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Όταν έχουμε το σημείο μας στην ΕΡΤ που λέει μη βάλετε φωτογραφία του Λιγνάδη με τον Πρωθυπουργό, παρά μόνο φωτογραφία να εμφανίζεται μόνο, καταλαβαίνετε ότι αυτό από την αρχή και πριν ακόμα βγουν... Μισό λεπτό τώρα, μισό λεπτό, γιατί έχω τον κατάλληλο άνθρωπο να δώσει απάντηση. Γιατί εσείς έχετε περάσει από την ΕΡΤ και επειδή ήταν πάντα κομματικό μαγαζί η ΕΡΤ, πάντα όμως, μην μου πείτε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν, πάντα. Δυστυχώς. Είχατε εσείς ποτέ δει τέτοιες αναρτήσεις, δηλαδή μπορεί να είναι πραγματικό γεγονός αυτό, γιατί στην ΕΡΤ μιλούν για μια προβοκάτσια, ότι κάποιος το συνέταξε, δεν είχε ούτε υπογραφές, ούτε πιστολόχαρτο, το έβαλε, το φωτογράφησε και έκανε την ανάρτηση. Μπαίναν κατά καιρού στην ΕΡΤ τέτοια σημειώματα. Ότι υπήρχε στην ΕΡΤ αυτό το... Ότι υπήρχε το σημείωμα... Είναι αληθινό, λέτε. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μάλιστα. Δεν υπήρχε το σημείωμα. Όχι, θέλω να πω, εσείς το συναντήσατε, δηλαδή να είστε στην αίθουσα σύνταξης, εσείς δεν ήσασταν στο καθημερινό ρεπορτάζ, αλλά είχατε συνεργασία με την ΕΡΤ. Βλέπατε τέτοια σημειώματα αναρτημένα? Όχι, όχι, όχι. Δεν έβλεπα και εξάλλου εγώ δεν συμμετείχα στην καθημερινή. Στο δελτίο. Σωστά. Αυτό. Εντάξει. Εγώ τους πήγαινα ένα έτοιμο ντοκιμαντέρ μια φορά την εβδομάδα και το παρέδιδα μια έτοιμη κασέτα και έφευγα. Γιατί κατά τα άλλα ταξίδευα στο εξωτερικό, έκανα συνεντεύξεις, έκανα μοντάζ κτλ. Ήταν πάρα πολύ δουλειά. Δεν συμμετείχα. Αλλά βεβαίως. Πράγματι είναι πολύ κακό ότι είναι κομματικό μαγαζί η ΕΡΤ, γιατί το πληρώνουν όλοι οι Έλληνες ανεξαρτήτως κομμάτων ή των δύο μεγάλων κομμάτων. Είναι κι άλλοι που πληρώνουν και αυτό είναι απαράδεκτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λάθος μεγάλα στο χειρισμό της ΕΡΤ. Δεν έβαλε βέβαια το διευθυντή του γραφείου του Τζίπρα να το βάλει μετά πρόεδρο, αλλά έκανε σημαντικά λάθη. Αλλά εδώ μιλάμε ότι για αυτή την απόπειρα, ότι έγινε μέσω της ΕΡΤ μια απόπειρα... Μα καλά, να σας πω τώρα και επί ΣΥΡΙΖΑ, κομματική άλωση έγινε. Ασφαλώς. Όπως ναι. Όλες τις κυβερνήσεις έγινε η κομματική άλωση. Γι' αυτό λέω ότι ήταν λάθος. Αλλά εδώ έχουμε ας πούμε και άλλα πράγματα. Έχουμε την κυρία Μενδώνη να αρθογραφεί και να λέει ότι εδώ μην το κάνουμε ζούγκλα και τα λοιπά. Βγαίνουν διάφοροι φίλοι της κυβέρνησης και λένε στην ίδια πολιτική μην το κάνουμε ζούγκλα. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ότι ο κύριος Λιγνάδης παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Δηλαδή γίνονται μια σειρά από πράγματα τα οποία δείχνουν μια τάση συγκάλυψης. Και δεν είναι το γεγονός ότι ο Λιγνάδης ήταν σκηνοθέτης, δεν ήταν ηθοποιός, αλλά ήταν... Ελάτε λίγο να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε από την... Ολομέλεια της Πέμπτης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Υποτίθεται ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός, αυτή είναι η ανακοίνωση από την κυβέρνηση, με έναν κώδικα δεοντολογίας και θα ζητήσει την υιοθέτηση, φαντάζομαι, και από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, γιατί είναι πολύ νωρίς για να προετοιμαστεί στις λεπτομέρειες του κάτι τέτοιο, ή θα αναγγείλει την έναρξη της διαβούλευσης για να δημιουργηθεί ο κώδικας δεοντολογίας. Κακά τα ψέματα. Εμείς ακούμε μόνο για το θέατρο αυτή τη στιγμή και το ακούμε πολύ καιρό να γίνεται αυτό το γαϊτανάκι των αποκαλύψεων. Είναι δυνατόν σε όλους τους άλλους επαγγελματικούς χώρους, τον δικό μας, σε μια επιχείρηση μικρότερη, μεγαλύτερη, να μην συμβαίνουν? Απλώς δεν έχουν ανοίξει εκεί τα στόματα. Τον έχουμε ανάγκη αυτό τον κώδικα δεοντολογίας? Δηλαδή σε αυτό θα συμφωνήσετε ότι έχουμε ανάγκη? Το περιεχόμενό του... Μακάρι να καθίσουν τα κόμματα μεταξύ τους να το βρουν. Μα ξέρετε τι είναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι θαραλέοι άνθρωποι που βγαίνουν και μιλούν και βάζουν σε κίνδυνο την ησυχία τους, την οικογενειακή τους γαλήνη, το οικογενειακό τους περιβάλλον, τα παιδιά τους κτλ. Αυτοί οι θαραλέοι άνθρωποι τι είναι? Είναι whistleblowers. Είναι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.
Αυτή είναι η μαρτυρία δημοσίου στο τέλος. Αυτή που σε άλλες περιπτώσεις, γιατί ο Νίκος Μη είναι, θα το λέγαμε, κουκουλοφόρο. Στην περίπτωση της Νοβάρτης, οι άνθρωποι οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους, γιατί είναι πιο μεγάλο σκάνδαλο κτλ., βγήκανε και είπανε την αδεία τους, λέμε κουκουλοφόρους. Ασφαλώς θα πρέπει να υπάρχει μια νομοθεσία που να προστατεύει τους μάρτυρες δημοσίου, γιατί και η Μπεκατόρου βγήκε με το όνομά της. Άλλοι βγαίνουν έτσι, άλλοι βγαίνουν αλλιώς. Η Ολυμπιονίκης ήταν, μπορούσε να βγει. Πρέπει να βγει μια νομοθεσία που να τους προστατεύει. Τώρα στην Πέμπτη θα γίνει και κάτι άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να προσπαθήσει να εξηγήσει γιατί διατηρεί την κυρία Μεδόνη στη θέση της. Διότι η κυρία Μεδόνη φέρει σαφέστατη ευθύνη, πολιτική ευθύνη για την υπόθεση. Είστε από αυτούς που ζητούν την παραίτησή της, συνεπώς, ή την απομάκρυνσή της, αν δεν παραιτηθεί. Κοιτάξτε να δείτε, η κυρία Μεδόνη τι λέει. Λέει ότι δεν ήξερε. Ωραία. Και ο Ειδίποδας δεν ήξερε. Και όταν συνειδητοποίησε ότι είχε πλαγιάσει με τη μητέρα του, έβγαλε τα μάτια του. Θέλω να πω ότι αυτά τα θέματα έχουν λυθεί από την αρχαιότητα. Δεν έχει σημασία αν ξέρεις ή δεν ξέρεις. Σημασία είναι ότι στον 1,5 χρόνο που διόρισε το Λιγνάδη, ο Λιγνάδης μπορεί να χρησιμοποίησε τη θέση του, γιατί αυτό έκανε, για να παρασύρει και να βιάσει 15χρονα. Δεν έχει κανείς την ευθύνη γι' αυτό, επειδή δεν ήξερε η κυρία Μεδόνη. Αν ήξερε, θα είχε και ποινική ευθύνη. Αν ήξερε ότι κάνει αυτή τη δουλειά η Μεδόνη, ήξερε ότι και τον έβαζε στη θέση, θα είχε ποινικές ευθύνες. Οι πολιτικές ευθύνες είναι αυτονόητες. Εσείς προσθέτετε, μόλις ήρθε ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, που πέρα από αυτά που λέγονται ότι κέρδισε χρόνο αυτές τις δύο εβδομάδες και γιατί πριν πάει στη δικαιοσύνη ο Νίκο Σίγμα, με την έννοια ότι ήταν δημόσιες οι καταγγελίες του, δεν πήγατε, βάζει δύο επιπλέον ερωτήματα. Να τα βάλω στην κουβέντα μας, γιατί μόλις ήρθε η ανακοίνωση, επαναλαμβάνω. Έχει γίνει έρευνα στο σπίτι και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του κυρίου Λιγνάδη από τις αρχές, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις σχετικών αδικημάτων για τυχόν αποδεικτικά στοιχεία. Και επιπλέον έχει γίνει κατάσχεση του κινητού του και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του για να δουν οι αρχές με ποιους ανθρώπους είχε επικοινωνία. Δεν ορίζει το διάστημα, φαντάζομαι μιλά για το επίμαχο διάστημα αυτών των τελευταίων ημερών και όχι πριν από 2 ή 3 χρόνια. Είναι προσθήκη στα ερωτήματα που έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αυτά τα δύο. Από ό,τι καταλαβαίνω, άρση του απορρίτου τηλεφωνικού δεν έχει γίνει. Και ναι. Από όσο... Δεν ξέρουμε για τους υπολογιστές, θα το μάθουμε, φαντάζομαι, όσο θα ξεδιπλώνεται η ιστορία. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει έρευνα στο σπίτι του ή όχι. Αυτά θα είναι ερωτήματα που μάλλον θα πρέπει να απευθυνθούν προς την αστυνομία. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Η βίβλος του Μωυσή, έργα και ημέρες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με πολύ ωραίες γελιογραφίες. Τις εμπνεύστηκε από τα κείμενά σας, δηλαδή ευθυγραμμιστήκατε σε αυτό? Κοιτάξτε, ή κάποιες ήταν και δημοσιευμένες και πώς έγινε? Ο Γιάννης Δερμετζόγλου είναι ένας από τους καλύτερους γελιογράφους της Ελλάδας. Βέβαια, είναι. Και έχω τη χαρά και συνεργάζομαι μαζί του. Άλλες τις πήρα από το αρχείο του. Και άλλες τις έφτιαξε για το βιβλίο. Κοιτάξτε που έπεσα τώρα ξεφυλίζοντας. Λάβετε, φάγετε, τούτη μου εστί η ψήφος μου, γιατί μόνο στις εκκλησίες δεν κολλάει. Χαίρετε, κύριε Κούλογλου, ευχαριστώ θερμά.